Περισσότερα από 10 μέτωπα πυρκαγιών κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το τελευταίο 24ωρο οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Εμπειρογνώμονες και ανακριτές αξιολογούν πληροφορίε ότι επρόκειτο για κακόβουλες ενέργειες. Δεν είναι τυχαίες οι πυρκαγιές που συμβαίνουν εκεί και είναι αυτόν το οποίο δερευνούν με την αστυνομία αξιολογούμε τι πληροφορίε τι οποίε έχουμε στην κατοχή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου τη πυροσβεστική δύναμη, Ανδρέα και τι όλε οι εκτιμήσει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τι πυρκαγιέ, ειδικότερα στη Λεμεσό, βρίσκεται ο ανθρώπινο παράγοντα. Στα γραφεία τη αστυνομική διεύθυνση τη Λεμεσού κλήθηκε πρόσωπο κάτοικο τη περιοχή, το οποίο ανακρίθηκε και αφού δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του αφέθηκε ελεύθερο. Δεν είναι μόνο τη βατόρεια περιοχή, είναι και η ώρα έναξη τη πυρκαγιά, η οποία. Εξε, στι 11 και 4 το προηγούμενο βράδυ είναι και ο χώρο ο οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, χωρί να υπάρχει οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι και οι κλιματολογικέ και περιβαλλοντικέ συνθήκε που επικρατούν αυτή την περίοδο. Άρα, είναι μια συγκυρία παραγόντων, οι οποίε οι οποίοι μα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη τη Λόφου και πέρσι, την ίδια περίοδο, παραμονή τη έναρξη τη κυνηγετική περίοδου, στο ίδιο σημείο είχε ξεσπάσει και πάλι μεγάλη πυρκαγιά. Γνωρίζοντα ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου, στο ίδιο σημείο, είχε ξαναγίνει πυρκαγιά η ώρα 11 το πρωί. Και πέρσι την ίδια μέρα, πρώτη Κυριακή τη κυνηγετική πάλι είχαμε μεγάλη πυρκαγιά που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Σολέα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η πυρκαγιά δεν συνδέεται με κυνηγού. Συνολικά κατέκαυσε έκταση 1,5 τετραγωνικού χιλιόμετρου από ξηρά χόρτα, αγριαβλάστηση και αριθμό δέντρων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου τη πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν πυρκαγιέ σε αγιοθεράποντα λόφου, πρασιό και πέγια, κάθηκα ίνια, δρούσα, αγία βαρβάρα, χλώρακα και όλε σε δύσβατε περιοχέ.